Παρακαλούμε πολύ τον Δήμαρχο, τον κύριο Κουνάτσο, να έρθει για το χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, αγαπητέ συμπαθιώτη πρόεδρε και διπλή του Προεδρείου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι του Δικηγορικού Συλλόγου. Με ανάμεικτα συναισθήματα χαράς και στεναχώριας, χαιρετίζω το σημαντικό αυτό συνέδριο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, στην πόλη της Μυτιλήνης, στην πρωτεύουσα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο νησί ολόκληρο του ενός πλέον καλλικρατικού, κατ' εμέ κακοκρατικού δήμου Λέσβου, ο οποίος Δήμος αποτελεί την ακρότατη περίπτωση εφαρμογής ενός νόμου, κατά τον οποίο 13 δημαρχίες υφιστάμενες μέχρι την 21η Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους συνεχωνεύτησαν σε μία εκ των νομικών, διοικητικών, λειτουργικών και οικονομικών ερειπίων, υποχρεούμαστε ως νέα δημοτική αρχή να οικοδομήσουμε τον ένα και μόνο Δήμο εν μέσω της γενικής, γνωστής, πασιγνώστος γνωστής οικονομικής καταστάσεως της χώρας και ιδιαίτερα του κατάχρεου Δήμου. Αφενός, εξηγώ τη χαρά λόγω της ποιότητος των συνέδρων, λειτουργών της τρίτης εξουσίας, της συνδεταγμένης, αφενός, η οποία και αυτή βεβαίως υπέστη περιπέτειες στα πρόσφατα χρόνια του βίου του πολιτικού και επεσκάτων με τα δικά της ζητήματα και χαιρόμαστε ότι εφρόντισε την αποκάθαρσή της, αφενός, γιατί ήταν νούσος πόλεως αυτό το οποίο συνέβη και συμβαίνει διαχρονικά και δεν μπορούσε να αφήσει θύλακες στο απειρόβλητο, αλλά ευτυχώς και στους συναδέλφους δικηγόρους και εννοείται, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Χαράς λοιπόν για αυτό το γεγονός. Δεύτερον, γιατί ορθώς επιλέγει ο τόπος τούτος, ο οποίος από το 1999, όταν ήμουν αιρετός συνομάρχης, δεύτερος, υπέφερε από το φαινόμενο της λάθρομετανάστευσης κατά την ακριβή έννοια του νόμου, ο διαρχόμενος στα σύνορα ενός κράτους χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα είναι λάθρομετανάστης, και συνέβη στον ομιλούντα δικηγόρο, τέος βουλευτή, να καλείται να εκτελέσει με τον ξενοκράτη ο οποίος ισχύει και τώρα, ως ετροποποιήθη που λέμε η νομική, καθήκοντα ανθρωποφυλάκου, στρατοπεδάκι. Επομένως δεν ομιλώ έτσι κατέτρα. Μιλώ με την πείρα βασανιστικών 4 χρόνων και αν έλειπαν οι εθελοντές. Κάποιοι θα ομιλήσουν για το τι ακριβώς αντιμετωπίσαμε. Από το στήσιμο των σκηνών που δεν ξέραμε, ήταν καλοκαίρι του 1999, όταν άρχισαν στάγδιν μεν, καταρχήν κρουνιδών δε και ποταμιδών αργότερα, να έρχονται με όλους τους καιρούς και με πάρα πολλά θύματα πνιγμένους, φορτωμένοι με την αγωνία μιας καλύτερης ζωής και ενός καθεστώτος ελευθερίας, πράγματι ελέγχθη προηγουμένως με όνειρο την ΕΔΕΜ της Ευρώπης και όχι για να παραμείνουν εδώ, απίστευτες καταστάσεις που με έστειλαν και κατηγορούμενο και τρόμαξα να αθωωθώ με βούλευμα του εφετείου, γιατί κάποιος ανόητος δημοσιογράφος έβαλε σε μια εφημερίδα σε ένα εισαγγελέα ένα δημοσίευμα ότι κλέψαμε 120 εκατομμύρια δραχμές από ξύλα, κάψιμα, λύτικα από ελιά, που όταν 100% ερχόντουσαν και εμείς από τις σκηνές δεν ξέρουμε που να τους πάμε
σχολείο δεν έδινε κανένας, η κοινωνία δεν τους είδε πουθενά κοντά της. Θα κολλήσουμε AIDS, θα μας ληστέψουν, θα βιάσουν τις χώρες μας. Οι αστυνομικοί δεν τους πλησίαζαν, οι λιμενικοί έδιναν και μάχες με τους λαθρομετανάστες, εννοώ τους δουλεμπόρους, εννοώ διαπραγματικών πυρών. Μια εφιαλτική κατάσταση και τρομάξαμε να γλιτώσουμε λοιπόν και η πίκρα είναι κατά αυτό το σημείο, κύριε Πρόεδρε. Και τελικά οι φυλακές που δημιουργήθησαν εδώ, τα είπαν ευγενικά, προσωρινά κέντρα, όχι λοξενιάς, κράτησης, γίνανε πασίγνωστοι στο εξωτερικό από φιλανθρώπους ή αυτούς που αγαπούν, θα έλεγε κανείς, μια ελευθερία χωρίς όρια, αλλά πως εμάς μιλώνται και είμαι υποχρεωμένος να θυμηθώ. Ναι, με νουκές και άρσεν οι φίλοι, ο αρχήλογος τα είπε λίγο πιο μπροστά αυτά, κατά τον 5ο αιώνα. Αλλά όπως εσείς η Εκκλησία λέτε, εκάστο έθνη ο Θεός τας Ιδίας, αυτού όλα θυσίας θέμενος, τα έχετε καλά και με τον ένα και με τον άλλον, και τας όλα θυσίας θέμενος, έρχεται ένας δυστυχής νομάρχης με ένα τέτοιο κέντρο προσωρινής φύλαξης λαθρομεταναστών, να καθίσει και στο σκαμί. Διότι δεν υπήρχε οργανωμένο τίποτα. Η αδελτηρία λοιπόν ενός ανίκανου κράτους στην Αθήνα, του αθηνοκεντρικού, νεοελληνικού, διεφθαρμένου κράτους, το οποίο ξαναστέκει μόνο αντικρίως. Η μη αντίληψη των Υπουργών Οικονομικών, ότι για όλους αυτούς χρειάζονται χρήματα, για φάρμακα, μέχρι και προφυλακτικά μας ζήτησαν, σας παρακαλώ πολύ, αναγκάζομαι να το πω, και τον ερώτησα τον υπεύθυνο του πολιτικού σχεδιασμού εκτάκτων εναγκών με ένα κατεβατό ολόκληρο και πόσες ατομικών ειδών υγιεινής και πόσες γυναίκες έχουνε αυτοί. Απάντησε, καμία κύριε νομάρχε. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε μέχρι που μπορούν να φτάξουν τα φαινόμενα τα οποία δημιουργεί το πρόβλημα τούτο το οποίο και θα συνεχιστεί, γιατί για να αδειάσει η βαθιά μέση ανατολή η Αφρική μου φαίνεται λίγο δύσκολο τούτο τον αιώνα, τον ενδεχομένως τον επόμενο. Σ' ό,τι με αφορά, είχα να επιλέξω τον νομικό παράγγελμα της αρχαιότητας. Το μεν συμπαθές τη φύση αποδιδόμεν, το δε νόμο την ψήφων. Και μιλώ σε δικαστές, μιλώ σε εισαγγελείς, όπου μπορεί να είναι ελαφρυντικές περιστάσεις το συμπαθές αποδούνε τη φύση, αλλά η καταδίκη είναι βέβαια ψήφος εις τον νόμο. Και έτσι λοιπόν εγώ χαρακτηρίστηκα φασίστας από ανθρώπους οι οποίοι αμφιβάλλω αν έδωσαν μία δραχμή από την τσέπη τους, κανείς δεν έδινε και χρήματα, ούτε από αυτούς που διαδήλωναν εδώ και έγραφαν τα πάντα στους δρόμους της Μυτιλής και επέβαλαν καθεστώς τρομοκρατία στους πολίτες. Και απειλήθηκαν ευτυχώς με την κατάργηση αυτού του κέντρου, ευτυχώς γλιτώσαμε, γεγονότα το δυσάρεστο της τοποθετήσεώς μου, κυρίες και κύριοι, σύνεδε. Αλλά είμαι στεναχωρημένος για ένα άλλο λόγο. Με τα συνέδρια θα λυθεί το ζήτημα. Λέτε να μην υπάρχουν συνέδρια επί συνεδρίων από το 1999. Πρόσφατα μέσα στα χέρια μου του Τιμ Μπέιν, ένα βιβλίο ως καθηγητού, εκδρέζω ένα βιβλίο πριν τρεις μέρες ήμουνα στην Αθήνα και το αγόρασα εκεί στο αεροδρόμιο. Είναι θέμα πολιτικής βουλήσεως, είναι θέμα κρατικής εξουσίας. Είτε στην Ευρώπη, όπως αναφέρθηκε ο κύριος πλέον Υπουργός Δικαιοσύνης, κύριος Δένδιας, συνάδελφος βουλευτής, εγώ παλιότερος, είτε προς την Τουρκία, η οποία ως συνδεδεμένο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και νομίζω κάποια εισήγηση που θα υπάρξει, δεν μπορεί να μην δεσμεύεται κάποιος από το καθεστώς συνδέσεως ή αν ισχύει ακόμα η συμφωνία του σημερινού Πρωθυπουργού, του κ. Παπανδρέου, ως Υπουργού Εξωτερικών με τον αείμνηστο ή αν ζει, εντάξει, Τζεμ Υπεξή, όπου ανέλαβε η Τουρκία την υποχρέωση να αποδέχεται εκείνους που θα στέλνουμε πίσω. Αλλά
όπως ο Φουκινίδης διδάσκει, η δύναμη, ιδίως στο θερμιγωρία των μιλίων, είναι αυτή που καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα και επομένως η μη θέληση ή η μη δύναμη έχει αυτά τα αποτελέσματα τα οποία βιώνεται στην Αθήνα και με περιχαρείς ότι την εγκατέλειψα με τα 15 χρόνια βουλευτείας. Και παρεχώρησα και αν ποτέ είχα όποια δικαιώματα σε εσάς, τους καταδικασμένους της Αλτώνα, θα έλεγε ένας τίτλος ενός πονήματος λογοτεχνικού, και κάθε φορά που πάω τρέμω οχυρωμένος περί το ξενοδοχείο, όπως και εσείς που ξέρω πως αλλάξατε σκληδαριές στα σπίτια σας, στα παράθυρα σας, πάτε πόρτες ασφαλείας, τα ίδια συμβαίνουν και στο μικρό κόσμο μας εδώ. Όσο τελικά, από νομοθετικής απόψεως, κείμενα ανεφάρμοστα ανεκτέλεσα στην ΕΜΕΔΑΠΗ. Στο εξωτερικό, αυτοί οι υποκριτές της Ευρώπης είπαν αυτά που είπε προηγουμένως ο κύριος Δένδιας. Οι πολίτες, ευτυχώς ακόμα εδώ, πράγματι δεν είμαστε ρατσιστές, φταίει και το ούζο, ίσως αγαπούμε τη ζωή, φταίει ίσως η Σαφώ, ο Αλκαίος, επιτρέψτε μου μια παρατήρηση, ξέρετε, συμπορείτε. Αν δείτε πού ψηφίζει, στην Αθήνα ή εδώ, να πούμε την κύριο νόμου, δηλαδή πώς θα συνεχίσω να πω. Α, λοιπόν, ξέρεις τι Σαφώ, δεν υπέστη διώξει στο όνομα των αγώνων της για την ισότητα των γυναικών ή όπως οι Αθηναίοι εδώ το είπαν για την ιδιαιτερότητα της σεξουαλικής της προτιμήσεως. Όχι! Στο όνομα εμφυλίου πολέμου, όπου η ολιγαρχική εκείνη, Σαφώ, μαζί με τον ολιγαρχικό Αλκαίο, έναντι του λαού, του Δήμου, του αναδυωμένου με εσυμνίδη τον Σαφώ, τον επτά, έναν της αρχαιότητος, τον πιτακό, τον μικρινιό, τον σηκώθηκε. Και όπως και τότε και σήμερα, τους είπε, επειδή είστε και σπουδαίοι Rolling Stones της εποχής εκείνης, σας αφήνω να φύγετε, αλλούς θα σας φάξω αν παραμείνετε εδώ. Και έτσι την κομπάνησε λοιπόν, και δεν έπεσε μαχόμενη στην εξορία εξαιτίας των υπέρ του γυναικείου κινήματος απόψε άντρες. Με αυτές τις κουβέντες, το συναμφότερο του Ζουράρη, χαρμολύπη της Εκκλησίας, και τούτο το συνέδριο πρέπει να επιτύχει και με βέβαιος να επιτύχει λόγω της ευρεθίας και κατά αντικείμενο επαγγελματικό των εισηγητών, αλλά και της περιραιούσης ατμοσφαίρας της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων, τους οποίους όλους χαιρετώ και παρακαλώ να επισκεφτείτε και το Μουσείο Θεοφύλου, που τώρα μόλις μπόρεσα να βρω κοπέλα να πάω να το ανοίξει για όσες κυρίες συνοδούς ή κυρίους συνοδούς θα επιθυμούν, γιατί δεν έχουμε τερμόνιμο υπάλληλο εκεί, να το επισκεφτείτε σήμερα και αύριο. Και με το βιβλιαράκι αυτό για την πόλη της Μυτιλήνης που θα βρείτε στα υπνοδωμάτια σας, και με ένα πρωινό που παραθέτουμε εδώ, καφέδες, λεμονάδες, πορτοκαλάδες, διότι τι να κάνει ο παγωμένος το βρεμένο, σας εύχομαι και καλά συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την διακονία της επιστήμης, αφενός της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας, της νομικής, πολυσύνθετο, ευήκο ο νους εις τους κυβερνήτες και στα κόμματα, τα οποία δεν μπορούν να κρύβονται στο όνομα της φιλανθρωπίας και της φιλανθρωπίας, οφείλει να εφαρμοστεί ας νόμος. Είναι λαθρομετανάστης ο άλλος ή δεν είναι. Δεν μπορεί ο δικαστής, δεν μπορεί ο εισαγγελέας, δεν μπορεί ο νομάρχης ή ο δήμαρχος να χαρίζονται υπέρ της αυτά που κάνουν τις ποτάδες. Βεβαίως. Αγαπούν τον κόσμο όλο. Εγώ αγαπώ τον νόμο, καταρχήν. Αλλιώς είμαι παράνομος, για καθένα από εμάς ελογαίνει ένας εισαγγελέας. Με αυτές που λέτε στις αιρετικές, ανατρεπτικές, όπως θέλετε εκτιμήσει, αλλά αληθινές, σας εύχομαι, μήπως κατορθώσετε και προσθέσετε εσείς μία σταγόνα γνώσεως επιπλέον, μία πίεση στο όνομα του Κύρου της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων προς τους κυβερνώντες, αν δεν πάμε σύντομα σε εκλογές όπως λένε τα κανάλια των Αθηνών, οπότε όλα θα τα αφήσω. Να περάσετε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ πολύ τον Γενικό Επίτροπο Διοικητικών Δικαστηρίων, τον κύριο Πετρόπουλο.